Εδώ πέρα βλέπετε τα ειδικά στερεομικροσκόπια, στα οποία γίνεται η παρασκευή των μοσχευμάτων. Τα συγκεκριμένα στερεομικροσκόπια είναι τα μοναδικά παγκοσμίως τα οποία προσφέρουν εργονομική θέση στον παρασκευαστή, έτσι ώστε να μην κουράζεται και να μπορεί να αποδίδει στο 100% των δυνατοτήτων του για αρκετή ώρα. Τόση ώρα ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την παρασκευή όλων των μοσχευμάτων. Η παρασκευή γίνεται με ειδικό ξηραφάκι σε πρώτη φάση, στο οποίο διαχωρίζουμε σε φέτες το strip μόσχευμα και από εκεί και πέρα στις φυσικές τριχοθυλιακιακές μονάδες. Και αμέσως μετά, λίγα-λίγα τα μοσχεύματα έρχονται και τοποθετούνται σε αυτές τις ειδικές ψύχτρες, οι οποίες τα διατηρούν ακριβώς στους 8 βαθμούς Κελσίου. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε βέβαιοι ότι τα μοσχεύματα είναι σε ιδανικές συνθήκες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επιβίωσή τους και να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Παλαιότερες τεχνικές, οι οποίες τα μοσχεύματα τα μπαίνανε πάνω σε παγοκίστες και πάνω σε διάφορες άλλους μη ελεγμένους τρόπους που να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι σταθερή συνεχώς θερμοκρασία, έχει αποδειχθεί ότι δεν προσφέρουν τη μέγιστη επιβίωση. Οι συγκεκριμένες ψύχτρες είναι οι μοναδικές οι οποίες μπορούν σε συνδυασμό με αυτά τα μικροσκόπια να μας αυξήσουν την επιβίωση στο μέγιστο βαθμό. Έλατε να δείτε και από εδώ πέρα. Οι άλλες δύο συνεργάτητές μου, οι οποίες στα ίδια πάλι μικροσκόπια, συνεχίζουν. Εδώ πέρα είναι οι πρώτες φέτες όπου χρησιμοποιούμε για να απομονώσουμε τα μοσχεύματα και από εδώ πέρα θα δείτε κάποια πολύτριχα είδη μοσχεύματα, γιατί ευτυχώς ο Στέλιος έχει πάρα πολύ υψηλή πυκνότητα. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα μοσχεύματα είναι με περισσότερες από μία τρίχες. Αυτή είναι η εικόνα η οποία έχει στο μικροσκόπιο ένα κομμάτι, μία κάθετη φέτα από την δότρια περιοχή. Δίπλα έχει ήδη κοπεί ένα μόσχευμα, όπως βλέπετε από κάτω αφαιρούμε οτιδήποτε περιττό. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε μία κάθετη φέτα από το strip, στο οποίο όταν παρασκευάζεται έχουμε εδώ πέρα ένα δίτριχο, εδώ ένα τετράτριχο και εδώ ένα τρίτριχο μόσχευμα. Εδώ λοιπόν είναι οι φυσιολογικές τριχοθυλιακές μονάδες, οι οποίες έτσι όπως τις έχουμε παρασκευάσει, έτσι ακριβώς εμφυτεύονται.